Ανατρεπτική δημιουργή, πρωτότυπα αφιερώματα και η καλύτερη σοδιά των ταινιών της εγχώριας και της παγκόσμιας παραγωγής φιλοξενούνται στο 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η φετινή δεκαήμερη γιορτή του ανεξάρτητου κινηματογράφου περιλαμβάνει 164 ταινίες μεγάλου και 89 μικρού μήκους. Πηξίδα της φετινής διοργάνωσης και του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι η ρωμαϊκή ευσπλαχνία και η αναγωγή της στη σημερινή θέση της γυναίκας στην παρακμή της πατριαρχίας και στην ετεροκανονικότητα των έμφυλων ρόλων. Κάθε φεστιβάλ είναι ιδέες, είναι συναισθήματα, είναι σκέψεις, ενίες, είναι λέξεις και ο αντίκτυπος τους. Είναι η αφορμή και το όχημα να κοιτάξουμε κάτω από την επιφάνεια, πέρα από την βιασύνη του καθημερινού και να θυμηθούμε τα ουσιώδη. Η ύψιστη αυτή πράξη ευσπλαχνίας δεν είναι μόνο οικογενειακή αλληλεγγύη, αλλά και μια γενναία πολιτική πράξη που εγκαθιδρύει νέες κοινωνικές σχέσεις και πολιτισμικά σύμβολα. Θυλάζοντας τον πατέρα της, η κόρη αυτή αντέστρεψε την ταυτότητά τους. Κατάφερε να απεκτηθεί το κουστούμι της θυγατέρας και να μεταμορφώσει τον πατέρα της σε ομογάλακτο αδερφό των παιδιών της για να τον σώσει. Σήμερα μπορούμε να ξαναδούμε αυτή την ιστορία υπό το πρίσμα νεότερων θεωριών για τη θέση της γυναίκας, την παρακμή της πατριαρχίας, την ετεροκανονικότητα των έμφυλων ρόλων και την επιτελεστικότητα του κοινωνικού φύλου. Στα highlights της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, καθώς και αφιερώματα, εκπλήξεις, ειδικές προβολές πολυαναμενόμενων ταινιών, παιδικές προβολές, ριζοσπαστικές ταινίες, με τα μεσονύχτια ραντεβού και ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει το ανεξάρτητο διεθνές σινεμά. Το ελληνικό τμήμα του Φεστιβάλ, το οποίο εδώ και 3 χρόνια έχει αναβαθμιστεί σε Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος 3905, περιλαμβάνει φέτος 20 μεγάλου μήκους ταινίες. 12 ταινίες σε πρώτη προβολή, από τις οποίες οι 3 συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό, 3 ταινίες Ελλήνων δημιουργών που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος και 5 ταινίες που έχουν ήδη κάνει την πρεμιέρα τους. Η αγορά της Θεσσαλονίκης καταλέγεται πλέον στις σημαντικότερες κινηματογραφικές αγορές της Ευρώπης. Πώς το ξέρουμε αυτό? Οι ταινίες που έχουν βοηθηθεί από τις αναπτυξιακές μας δράσεις έχουν άκρως επιτυχημένη πορεία στα φεστιβάλ και τις κινηματογραφικές αίθουσες. Επιπλέον, κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι σημαντικοί επαγγελματίες του παγκόσμιου οπτικοακουστικού τομέα επιλέγουν την αγορά της Θεσσαλονίκης για να δημιουργήσουν τις ταινίες του μέλλοντος. Φέτος θα φιλοξενήσουμε περισσότερους από 330 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει την 5η-1η Νοεμβρίου με το συναρπαστικό φιλμ «Κλέφτες καταστημάτων» του Ιάπωνα κινηματογραφιστή Χιροκάζου Κορέντα. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση έχουν προκαλέσει τόσο οι διαδραστικές αφίσες από το επιδραστικό γραφείο Beetroot, όσο και τα επίσημα σποτ διαχειρός της βραβευμένης σκηνοθέτηδος Ζακλίν Λέντζου. Ραντεβού στη σκοτεινή αίθουσα. Blade Runner. Save of Water. Το κορίτσι με το μαργαριτανιό σκουλαρίκι. Old Boy. Jackie Chan. Kill Bill. The Ring. Inherent Vice.